Χάρη, ήρθε η ώρα σου να μας μιλήσεις. Ωραία, κύριε, σου αφιερώνω όλο αυτό που είναι να κάνω. Ζητάω τώρα, Άγιο Πνεύμα, να με επισκιάσεις και να φέρεις εσύ τον καρπό που είναι να φέρεις, Κύριε. Σε ευχαριστώ, άνοιξε τα αυτιά μας, να λάβουμε όλα όσα έχεις να δώσει στον καθένα μας. Στο όνομα του Ιησού. Άμην. Ωραία, θα ξεκινήσω διαβάζοντας ένα εδάφιο, δύο εδάφια βασικά που θα είναι σαν βάση για όσα θα πω. Και το πρώτο είναι από την Αποκάλυψη 1:8. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 8. Το οποίο λέει λοιπόν το εξής: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος». Και αμέσως θέλω να τονίσω δύο λέξεις κλειδιά, δύο ρήματα κλειδιά. Το ένα είναι ο τίτλος, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, και ο ερχόμενος. Και εδώ να πω, ο ερχόμενος δεν σημαίνει αυτός που θα έρθει, αλλά αυτός που έρχεται. Πού έρχεται? Στην Εκκλησία. Θα εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες τι εννοώ. Και τώρα διαβάζω το δεύτερο χωρίο από την Αποκάλυψη, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Αυτό λέει εκείνος που κρατάει τα 7 αστέρια στο δεξί του χέρι, που περπατάει στο μέσον των 7 χρυσών λιχνιών. Με βάση τώρα αυτά τα δύο εδάφια, θα πω συνοπτικά, πολύ μαζεμένα, την αλήθεια που υπάρχει σε αυτά και όλο το μήνυμα που πρόκειται να κάνω. Και προσεχώς τώρα. Και λέω την εξής λοιπόν πρόταση. Αυτή η αλήθεια που υπάρχει εδώ είναι ότι ο Κύριος έχει θέσει υπό την εξουσία του συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, καιρούς, εποχές, όπως θέλει λοιπόν να το πεις, με αρχή, μέση και τέλος, όπου σε αυτές τις εποχές εκείνος καθορίζει τι περιεχόμενο θα έχουν. Ένα περιεχόμενο που έχει να κάνει με τα έργα του ουράνιου πατέρα του. Και μέσα σε αυτά τα χρονικά διαστήματα πράττει τα έργα του ουράνιου πατέρα του, στα οποία κάνει συμμέτοχους και εμάς. Δίνει στον καθένα ένα κομμάτι να εργαστούμε και στο τέλος των εποχών έρχεται, εξετάζει τι έχουμε κάνει και μας δίνει μισθό. Και να πούμε ότι όλο αυτό αφορά τη γη. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτή την πραγματικότητα που σας μιλάω, αυτή την αλήθεια, δεν την είχα αντιληφθεί, διότι η φράση «ο ερχόμενος» την καταλάβαινα ότι αναφερόταν στην δεύτερη έλευση του Ιησού, στην δεύτερη σωματική του παρουσία πάνω στη γη. Και όποτε διάβαζα αυτή την πρόταση, αυτή την φράση, αμέσως στο μυαλό μου πήγαινε εκεί και έτσι δεν μπορούσα να καταλάβω τι πνευματική πραγματικότητα κρύβεται πίσω από αυτό. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά εδάφια που είναι προφανές ότι δεν αναφέρεται στην δεύτερη έλευση του Ιησού και έχουν μέσα το ερχόμενος, αλλά δεν μπορούσα να τα δω. Θα αναφέρω μερικά ενδεικτικά. Αποκάλυψη 2:5 λέει «Έρχομαι σε σένα γρήγορα και θα κινήσω
τη λιχνία σου από τον τόπο της, αν δεν μετανοήσεις. Άρα δεν μιλάει για τη δεύτερη έλευση, αλλά για μια κατάσταση όπου αν κάποιος δεν μετανοήσει, θα κινήσει τη λιχνία. Άλλο εδάφιο, Αποκάλυψη 2.16. Έρχομαι σε σένα γρήγορα και θα πολεμήσω εναντίον τους με τη ρομφαία του στόματός μου. Πάλι δεν έχει να κάνει με τη δεύτερη παρουσία, είναι προφανέστατο. Αλλά με μια κατάσταση που θα έρθει και με το λόγο του, θα πολεμήσει ο Κύριος ενάντια σε κάποιους. Αποκάλυψη 22.12. Έρχομαι γρήγορα και ο μισθός μου είναι μαζί μου για να αποδώσω σε κάθε ένα όπως θα είναι το έργο του. Και υπάρχουν και άλλα εδάφια, παράδειγμα στην Εβραίους που λέει δεδομένου ότι ακόμα λίγο καιρό και θα έρθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει και βεβαίως δεν αναφέρονται καθόλου στη δεύτερη σωματική παρουσία του Ιησού επάνω στη γη. Αλλά σε πράγματα που συμβαίνουν πριν από αυτό το γεγονός. Και τώρα θέλω να κάνω λίγο μία μικρή ιστορική αναδρομή, διότι αυτή την πραγματικότητα ότι ο Ιησούς επισκέπτεται κατά διαστήματα την εκκλησία του να εξετάσει τα έργα που γίνονται και να δώσει μισθό, την μιλούσε ο Ποιμένας Γιώργος και μάλιστα την πρώτη στιγμή που είχα πατήσει το πόδι μου στον οίκο προσευχή σαλόν. Αλλά τότε δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, τι εννοεί και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι το είχε γράψει και σε ένα βιβλίο που έχει βγάλει πότε θα επιστρέψει ο Ιησούς και το είχα διαβάσει, αλλά και πάλι δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Μόνο στην αρχή του χρόνου που πάλι μίλησε πάνω σε αυτό το θέμα άρχισε να γίνεται ένα κλικ στη διάνοιά μου, στο πνεύμα μου. Όμως και πάλι δεν μπορούσα να πιάσω, να λάβω την αλήθεια που κήρυτε ο αδερφός ο Γιώργος. Μέχρι τον μήνα Μάρτιο, την Τετάρτη 10 Μαρτίου τέλος πάντων, που είχα μια επίσκεψη από τον Κύριο και με προσωπικό τρόπο μου αποκάλυψε αυτή την πραγματικότητα. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν είχε υποθεί κάτι για νηστεία, νομίζω από εδώ, από εμάς, και το έλαβα τότε σαν ρήμα από τον Κύριο ότι ήθελε να νηστέψω, γιατί κάτι θα μου δώσει, και πράγματι εκείνη την ημέρα, Τετάρτη 10 Μαρτίου, νήστεψα και δέχτηκα μια δυνατή επίσκεψη από τον Κύριο και μου έδωσε να λάβω αυτή την αλήθεια. Και πριν προχωρήσω, θέλω να μιλήσω λίγο για τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο μυαλό και στο πνεύμα. Είναι άλλο να ακούς μια αλήθεια με το μυαλό σου, να έρχονται κάποιες πληροφορίες, να τις σκέφτεσαι και είναι άλλο στο πνεύμα σου να σου το δώσει το Άγιο Πνεύμα και να το κάνει δικό σου, από μέσα σου, να μπορείς να το ζήσεις. Και μου ήρθαν δύο εικόνες για να περιγράψω αυτή τη μεγάλη απόσταση μεταξύ του μυαλού και του πνεύματός μας. Το μυαλό θα μπορούσε να παρομοιαστεί με την αυλή ενός σπιτιού, ενώ το πνεύμα με το υπνοδωμάτιο, με την κρεβατοκάμαρα, το πιο βαθύ δωμάτιο. Και έτσι είναι διαφορετικό να έχεις κάτι στην αυλή σου, μια αποκάλυψη, αλλά που είναι μόνο στη διάνοια, εξωτερικά, από το να στο δώσει ο Θεός μέσα βαθιά στο πνεύμα σου και να γίνει δικό σου. Και αυτό και λέει, θα γράψω τους νόμους μου όχι μόνο στις διάνοιες, αλλά και στις καρδιές τους. Μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη το αντίστοιχο εδάφιο που είναι στον Ιερεμία μιλάει για τα ενδόμηχα. Θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Υπάρχει τώρα και ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω και είναι το εξής. Ότι πολλές φορές μία αλήθεια
της Βασιλείας του Θεού μπορεί να είναι μπροστά στα μάτια σου και να πρέπει απλά να κάνεις έτσι το χέρι σου και να την πάρεις. Αλλά δεν μπορείς γιατί δεν την βλέπεις. Όχι επειδή δεν είναι μπροστά στα μάτια σου, αλλά στην καρδιά σου μεσολαβούν διάφορα πέπλα από προηγούμενες διδασκαλίες που έχεις ακούσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι οποίες διδασκαλίες είτε δεν είναι αλήθεια, είτε είναι εν μέρη αλήθεια, αλλά υπάρχει σκοτάδι, και έτσι αυτές οι λάθος διδασκαλίες δεν σε αφήνουν να λάβεις αυτό που πραγματικά είναι από τον Κύριο, γιατί μόλις πας να το πάρεις, υψώνεται αυτό που ήδη ξέρεις και έτσι είναι αδύνατο να γίνει δικό σου. Επιπλέον, η πεποίθηση «εγώ τα ξέρω ήδη όλα» είναι μία διπλή κλειδαριά, γιατί όχι μόνο μπορεί να έχεις κάποια πράγματα λάθος, αλλά έρχεται και σε κλειδώνει στο λάθος. Και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ελευθερωθεί. Χρειάζεται να ταπεινωθεί, να μαλακώσει η καρδιά του και να γίνουν διάφορες διεργασίες για να φτάσει στο σημείο να λαμβάνει από τον Θεό. Βέβαια, ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να αφαιρεί τα πέπλα για να βλέπουμε, λέει, το πρόσωπό του με αποκεκαλυμμένο πρόσωπο. Τώρα, εντόπισα εγώ προσωπικά 7 πέπλα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που με εμπόδιζαν να λάβω αυτή την αλήθεια. Και θα ήθελα να τα μιλήσω. Το πρώτο πέπλο είναι όποτε η Γραφή έλεγε, σας το είπα ήδη, την λέξη ερχόμενος, αυτός που έρχεται συνεχώς, κάθε τόσο, αμέσως, επειδή είχα ακούσει διάφορα κηρύγματα, πήγαινε το μυαλό μου η δεύτερη έλευση του Ιησού. Έλεγα η δεύτερη έλευση του Ιησού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Το δεύτερο πέπλο είναι η έλλειψη αυτής της συνείδησης ότι ο Κύριος κάνει πράγματα τώρα. Είναι παρόν. Κινείται ανάμεσά μας. Έχει λόγο. Και καμιά φορά απουσιάζει αυτή η συνείδηση, γιατί σε πολλούς από εμάς έχει επικρατήσει μία άποψη ότι ο Θεός δεν μιλάει, η οποία στηρίζεται στο φόβο της πλάνης, μη μου μιλήσει κανένα άλλο πνεύμα και πλανηθώ, και άρα κλείνω την καρδιά μου και το πνεύμα μου, και εκεί υπάρχουν δομημένες διάφορες θεολογίες που λένε ότι από τη στιγμή που έκλεισε ο κανόνας της Γραφής, ο Θεός έχει αποσυρθεί στο θρόνο του, και τώρα μας παρατηρεί από εκεί σιωπηλά, και για ό,τι παιδιά μου θέλετε να μάθετε, ανοίξτε το βιβλίο που σας έδωσα, όλα είναι εκεί μέσα και θα τα ξαναπούμε στη δεύτερη έλευση. Είναι μία οπτική αυτή, βεβαίως λανθασμένη. Και υπάρχει μια μερίδα πιστών που αν κάποιος πει ότι του μιλάει ο Κύριος, τον αποκαλούν όχι σώαστας φρένας, φαντασμένο, υπερήφανο κτλ. Και αυτό φράζει από το να μπορείς να λάβεις αυτή την αλήθεια. Επίσης υπάρχει μια συνείδηση που τοποθετεί τον Χριστό αποκλειστικά στον ουρανό. Πού είναι ο Χριστός? Στον ουρανό, εκεί ψηλά, στο θρόνο του. Και η μόνη πιθανή συνάντηση μαζί του είναι όταν πεθάνω και βγω από το σώμα μου να πάω μία μέρα να τον συναντήσω. Δεν έχει καμία συμμετοχή στα γήινα δρόμενα ο Κύριος, αλλά είναι κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό. Και έτσι τα έχουμε τοποθετήσει τα πράγματα. Όλα είναι στον ουρανό. Η πνευματική ζωή είναι στον ουρανό. Και αυτά που μάτι δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα ετοίμασε ο Κύριος για αυτούς που τον αγαπούν και αφορούν τον ουρανό. Και δεν μπορούν να δούνε το επόμενο εδάφιο που λέει «Σε εμάς τα αποκάλυψε ο Θεός δια του Πνεύματός του». Τώρα. Άρα εκεί μιλάει όχι για τον ουρανό, αλλά για τη ζωή εν πνεύματι, τη ζωή στο πνεύμα. Και έτσι αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν έχουμε στη συνείδησή μας τον Χριστό μακριά, μακριά τοπικά, εκεί κάπου πέρα από τους γαλαξίες και
χρονικά. Απέχουμε από τον Χριστό 2000 περίπου χρόνια από τότε που είχε περπατήσει στη γη με ανθρώπινη μορφή. Και δεν ξέρουμε και πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη στιγμή που θα ξανάρθει. Και έτσι θεωρούμε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο πλέον στη γη ο Χριστός και όλα τα κάνουμε εμείς. Επίσης δεν καταλαβαίνουμε το «έρχομαι» γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει κάπου. Γιατί είναι ήδη πανταχού παρόν. Άρα πού να πάει. Απ' τη μία είναι στον ουρανό, απ' την άλλη είναι πανταχού παρόν, είναι και λίγο μπερδεμένο όλο αυτό, αλλά όταν τα πράγματα είναι μόνο θεωρητικά, αυτός ο καρπός παράγεται τις σκέψεις. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, εάν ο Κύριος είναι πανταχού παρόν, γιατί χτυπάει έξω από την εκκλησία της Λαοδίκειας, που τον συναντάμε εκεί στην εκκλησία που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Πανταχού παρόν δεν είναι. Και εδώ είναι που πρέπει να πούμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και επειδή και εμείς είμαστε πνεύματα, υπάρχουν νόμοι που αφορούν την πνευματική διάσταση, όπου ένας από αυτούς είναι η ελεύθερη βούληση ή η θέληση και ένας άλλος η πίστη. Παράδειγμα, εάν κάποιος δεν θέλει το Χριστό να έρθει στην καρδιά του, μπορεί να πάει και να μπει με το ζόρι σε αυτή την καρδιά, να κατοικήσει. Ξέρει μεν τι υπάρχει σε εκείνη την καρδιά μέσα, τι περιεχόμενο, αλλά όμως δεν θα πάει να κατοικήσει εκεί. Αλλά θα κατοικούν άλλα πράγματα, διότι δεν του δίνεται η πρόσβαση. Μπορεί ο Ιησούς μετά την Ανάστασή Του να πέρναγε από τείχους και κλειστές πόρτες, αλλά ισχύουν άλλα δεδομένα στην πνευματική διάσταση. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον που έχει διαλέξει να ονομάζει τον εαυτό του πιστό, αλλά δεν δίνει χώρο στον Κύριο να εργάζεται στη ζωή του. Αν τον φοβάται, αν δεν τον εμπιστεύεται, αν θέλει εκείνος να κρατάει τα πράγματα στα χέρια του και φοβάται μη χάσει τον έλεγχο και έχει γεμίσει με ένα κάρο διανοήματα που στην πραγματικότητα είναι απιστίας, απλά είναι πασπαλισμένα με θρησκευτικές θεολογικές δικαιολογίες, τότε ο Κύριος δεν θα έχει πρόσβαση στη ζωή του. Και μετά μπορεί να έρχεται και να αναρωτιέται γιατί ο Κύριος δεν με θεραπεύει από αυτή την ασθένεια, γιατί δεν κάνει το ένα και γιατί δεν κάνει το άλλο. Και η απάντηση είναι ότι δεν του έχεις αφήσει καμία πρόσβαση. Και υπάρχει και ένα ακόμα διανόημα που δεν αφήνει κάποιον να λάβει αυτή την αλήθεια, ότι ο Θεός είναι ο μπαμπάκας μου, ο ουράνιος μπαμπάς μου και δεν θα με κρίνει ποτέ για τίποτα. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα περάσει από κρίση, αλλά έχει μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Είναι μόνο αγάπη, είναι καλοσύνη, είναι έλεος, αλλά όλα αυτά δεν αναιρούν και την ιδιότητα του Θεού να είναι και κριτής. Ναι, οι πιστοί δεν θα κριθούν προς καταδίκη, προς τιμωρία, δεν θα είναι στο μεγάλο λευκό θρόνο, όμως θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρουν μισθό, μας λέει ο Παύλος, για αυτά που έπραξαν μέσα από το σώμα τους, είτε καλό, είτε κακό. Και έτσι πολλές φορές, επειδή είναι υπερτονισμένη η μία πλευρά του χαρακτήρα του Θεού, αφαιρείται τελείως από τη συνείδησή μας το γεγονός ότι υπάρχει κρίση, η οποία είναι βεβαίως για μισθό και για ανταμοιβή. Και μάλιστα μια κρίση που δεν αφορά αποκλειστικά μόνο τον ουρανό, μόνο το βήμα του Χριστού, αλλά όπως βλέπουμε τελικά στη Γραφή,
υπάρχει μερική κρίση και στη γη. Αλλά όταν όλα τα τοποθετώ στον ουρανό και μόνο, δεν μπορώ, δεν είμαι σε θέση να δω και αυτή την πραγματικότητα. Και έτσι εδάφια όπως η κρίση θα αρχίσει από τον οίκο του Θεού, δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά. Ή εδάφια όπως η παρουσία του Κυρίου πλησίασε, μη στενάζετε ο ένας απέναντι στον άλλο για να μην κατακριθείτε, ή ο Κριτής στέκεται μπροστά στις θύρες, δεν μπορούν να γίνουν καθόλου αντιληπτά. Και έτσι τι κάνεις, τα αφήνεις στην άκρη. Ή τα ερμηνεύεις μέσα από κάποιο πρίσμα που στην ουσία δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέει εκεί. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε και να θυμηθούμε, πριν προχωρήσω, ότι ο Ιησούς είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και έχει εξουσία πάνω στο σώμα του. Όπως ένας άντρας απέναντι στη γυναίκα του. Επίσης, ο Ιησούς είναι παρόν, κινείται και έχει λόγο σε εμάς. Είτε το αισθανόμαστε και το πιστεύουμε, είτε όχι. Και τώρα να αναπτύξω το κυρίως θέμα μου που έχει να κάνει με τον καιρό της Επισκοπής και να διαβάσω το πρώτο εδάφιο όλης της Αγίας Γραφής, το οποίο λέει «Εν αρχή επίσεν ο Θεός τους ουρανούς και τη γη». Και όπως έχει πει και ο ποιμένας μου ο Γιώργος, γιατί από αυτόν το άκουσα πρώτα και μετά από ένα διάστημα έγινε και σε μένα ρήμα και το έλαβα στο πνεύμα μου, ότι η λέξη αρχή δεν αφορά μόνο χρόνο, το χρονικό ξεκίνημα κάποιων γεγονότων, αλλά πρώτα αφορά ένα πρόσωπο, κάποιον δηλαδή που βρίσκεται σε θέση εξουσίας. Η λέξη άρχοντας έχει μέσα τη λέξη αρχή και σημαίνει κάποιος που είναι τοποθετημένος σε θέση εξουσίας. Και έτσι εκεί μας λέει ότι ο Θεός μέσα από ένα πρόσωπο που του έδωσε εξουσία έφτιαξε τους ουρανούς και τη γη. Και έπειτα σημαίνει και χρόνος, τότε που ξεκίνησε να κυλάει ο χρόνος σε σχέση με τη δική μας δημιουργία. Γιατί ο Θεός υπήρχε και πριν από αυτό το σημείο. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι, είπε ο Ιησούς. Άρα όταν εκεί λέει αρχή, δεν εννοεί τη δική του, αυτός δεν έχει αρχή και τέλος, εννοεί τη δική μας. Και ότι ξεκίνησε τη δημιουργία που αφορά εμάς. Το χώρο, το χρόνο και την ύλη. Ο χρόνος τώρα δεν είναι κάτι που το άφησε να ρέει έτσι χύμα, ανεξέλεγκτα, δεν ξέρουμε που πάει, απλά υπάρχει χρόνος. Αλλά ο πατέρας τον έχει χωρίσει το χρόνο κατά τμήματα, κατά εποχές, όπου το κάθε τμήμα περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο που το έχει καθορίσει ο Θεός και έχει αναλάβει να το διαχειρίζεται, να το εκτελεί, να το διακονεί και να το φέρνει σε πέρας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγεται το Α και το Ω. Αυτός που ξεκινάει κάτι και αυτός που το ολοκληρώνει. Κοιτάξτε τώρα πώς το πρόσωπο της εξουσίας, ο πνευματικός άρχοντας και ο χρόνος συντέμνονται σε ένα τίτλο, ένα όνομα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Όχι το τέλος,
αλλά το τέλος μιας εποχής. Γιατί μετά το Ω είναι πάλι το Α και ξημερώνει μια καινούργια εποχή. Και ουσιαστικά αυτό που λέει, ίσως με το όνομα το Α και το Ω, είναι ότι εγώ είμαι αυτός που καθορίζω το περιεχόμενο του χρόνου. Δι' αυτού, λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, έγιναν και οι αιώνες. Και ο Πατέρας έφτιαξε τον κόσμο και τον χρόνο σε συνεννόηση με τον Ιησού και σε συνάρτηση με τον Ιησού. Γιατί αυτός είναι το νόημα της ζωής. Όλα έγιναν από αυτόν, διαμέσου αυτού και για αυτόν. Και είμαι βέβαιος ότι μέσα στα διαστήματα υπάρχουν και υποδιαστήματα, τα οποία βέβαια σε όλες τους τις λεπτομέρειες τα ξέρει ο Θεός και δεν αφορούν εμάς. Όμως εμάς αφορά να ακούμε τη φωνή του και να κάνουμε το θέλημά του στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Διότι για να εκπληρωθεί το θέλημα του Πατέρα, ο Ιησούς τώρα καλεί ανθρώπους, τους δικούς του, να γίνουν συμμέτοχοι σε όλα όσα εργάζεται σε κάθε συγκεκριμένη εποχή. Εμείς είμαστε περαστικοί, εκείνος παραμένει. Όσο όμως είμαστε εδώ, ο Κύριος μας χρησιμοποιεί για να προχωρήσει τα έργα του. Τώρα, εκτός από τον χρόνο, υπάρχει και ο τόπος που θα εργαστείς. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να ευαγγελίζω ταυτόχρονα τη Βενεζουέλα, να είμαι στην Αφρική, το Βόρειο Πόλο, αλλά ο Θεός δίνει στον καθένα ένα συγκεκριμένο μέρος να εργάζεται. Τώρα θυμήθηκα την ιστορία του Μπόνκε, αυτού του μεγάλου Ευαγγελιστή που είδε σε όνειρο την Ήπειρο της Αφρικής να πλένεται από το αίμα του Ιησού. Το είδε 3 νύχτες στο ίδιο όνειρο και σηκώθηκε και είπε «Η Αφρική θα σωθεί». Και μετά ξεκίνησε αυτές τις εκστρατείες, τις ευαγγελιστικές που πίστεψαν χιλιάδες και ίσως και εκατομμύρια κόσμο. Όμως όσο μεγάλο χωράφι και αν του έδωσε αυτού του ανθρώπου ο Θεός, δεν πάβει να υπάρχει και ένας περιορισμός. Δεν θα μπορούσε να είναι και στο Βόρειο Πόλο ο Μπόγκε. Και υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει ότι κάποιος είναι παντού και πουθενά. Και αν θες να είσαι παντού, δεν θα είσαι πουθενά γιατί δεν είσαι κάπου συγκεκριμένα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει και τον τρόπο και τον τόπο και τα χαρίσματα και τα εργαλεία και κάθε τι που χρειαζόμαστε για να φέρουμε σε πέρας μία αποστολή που μας δίνει. Και όλα είναι διορισμένα από τον Θεό. Τώρα, στο τέλος αυτής της περίοδου, ο Κύριος έρχεται να εξετάσει τα έργα μας και να δει τι έχουμε κάνει. Και αν τα πήγες καλά, αν ήσουν πιστός σε αυτό που σου έδωσε, αν αξιοποίησες σωστά τα τάλαντά σου, σου δίνει περισσότερα και παίρνεις κατά κάποιο τρόπο πνευματική προαγωγή. Σου εμπιστεύεται μεγαλύτερα πράγματα. Εάν όμως όχι, σου παίρνει και αυτό που είχες. Και αν έχεις και κακό καρπό, σου ανταποδίδει σύμφωνα με αυτόν. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και θυμίζω ότι δεν μιλάμε για τον ουρανό, αλλά είμαστε ακόμα στη γη. Τι σημαίνει τώρα το «έρχομαι γρήγορα»? Εκεί λοιπόν προς το τέλος μιας εποχής, προς το τελείωμα, ο Κύριος έρχεται σε μας και κάνει μια πρώτη επίσκεψη. Λίγο πριν το κλείσιμο του ταμείου, την τελική απόδοση του μισθού, να δει τι έχεις κάνει. Και για παράδειγμα σου λέει «καλέ συντομάτες σου,
αλλά έχεις αφήσει γύρω τους κάποια αγριόχορτα. Τι δουλειά έχουν εκεί? Βγάλ τα. Ή αυτά τα μαρούλια είναι σχεδόν μαραμένα, δεν τα ποτίζεις πολύ. Γιατί? Να τα ποτίζεις συχνότερα. Αυτό το δεντράκι ήθελε μια βέργα να το υποστηρίξεις, αλλά εσύ το άφησες και έχεις σπάσει το κλαδί του. Φρόντισέ το. Και τώρα λέει ο Κύριος, σου δίνω μια μικρή περίοδο να κάνεις αυτές τις διορθώσεις και θα ξανάρθω, αλλά τώρα δεν θα αργήσω πολύ. Πρόσεξε, έρχομαι γρήγορα. Και αν δω τις ντομάτες πάλι μαζί με τα ζυζάνια, τα μαρούλια μαραμένα και το δεντράκι να μην έχει ανορθωθεί, θα σε πάψω από το χωράφι και θα έχεις αυτές και αυτές τις συνέπειες. Αν όμως με ακούσεις και πράξεις ό,τι σου είπα, τότε θα σε ανταμείψω και θα σου δώσω μεγαλύτερα πράγματα. Αυτός λοιπόν είναι ο καιρός της Επισκοπής που μας λέει η Γραφή. Και εδώ ολοκληρώνω, γιατί μετά, μόλις τελειώσει αυτός ο καιρός, ξεκινάει μια νέα εποχή όπου τα πράγματα ξεκινούν πάλι από την αρχή, πάμε πάλι στο Α. Και όλα αυτά τα λέω γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αυτή τη χρονιά που διανύουμε. Και κλείνω λέγοντας αυτές τις πληροφορίες. Το Πνεύμα του Θεού με πήγε σε κάποια ιστορικά γεγονότα και βασικά άκουσα στο Πνεύμα μου 500 χρόνια από τη μεταρρύθμιση του Λούθυρου. Και λέω, μα καλά, το 1517 έγινε η μεταρρύθμιση. Και το 2017 ήταν 500 χρόνια. Αλλά όταν μπήκα στη Wikipedia, είδα ότι επίσημα ο Λούθυρος αφορίστηκε με παπικό διάταγμα στις 3 Ιανουαρίου 1521. Και τον κάλεσαν να απολογηθεί εκεί στη Δίαιτα της Worms τον Απρίλιο του 1521. Και ο αυτοκράτορας τότε, ο Κάρολος ο Έψιλον, που έβγαλε ένα διάταγμα εναντίον του, το έβγαλε το Μάιο του 1521. Και επίσης έχουν περάσει 200 χρόνια από την σύσταση του νέου ελληνικού έθνους. Και επίσης είμαστε στο κλείσιμο της τρίτης εφταετίας από την αλλαγή της χιλιετίας. Και όλα αυτά είναι στοιχεία που κάποιος αν τα παρατηρήσει δεν θα του φανούν τυχαία, αλλά πράγματι είμαστε σε μια κρίσιμη χρονιά που ο Κύριος ενεργεί αυτό το πράγμα, την επισκοπή του και επισκέπτεται διακονίες, εκκλησίες, άτομα, ομάδες ανθρώπων για να κάνει αυτό το πράγμα, να εξετάσει και να δώσει τον ανάλογο μισθό. Τι θα σημάνει αυτό για τον καθένα, βέβαια, θα το γνωρίσει στη ζωή του και πιστεύω με βιωματικό τρόπο, είτε πιστεύει ότι ο Θεός μιλάει, είτε όχι. Είτε πιστεύει ότι ο Θεός είναι παρόν, είτε όχι. Είτε πιστεύει σε αυτή την πραγματικότητα της Επισκοπής, είτε όχι. Αυτό όμως που είναι όφελο όλων, είναι να ανοίξουμε διάπλατα τα αυτιά μας στον Κύριο και να τον εξητήσουμε. Αυτό μόνο όφελος μπορεί να είναι. Αυτό. Πάρα πολύ όμορφα. Χάρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω πρώτος εγώ και μετά, αν και άλλοι έχουν ερωτήσεις, να τις κάνουν. Τι σημαίνει λοιπόν για εμένα έναν απλό καθημερινό πιστό ότι είναι καιρός επισκοπής του Κυρίου στην Ελλάδα? Ότι σύμφωνα με αυτά που ο Κύριος σου έχει εμπιστευτεί, το οποίο μπορεί να ξεκινάει από το σπέρμα της σωτηρίας που έχει να κάνει με το πώς εργάστηκες τον καρπό του Πνεύματος, αν καθαρίστηκες και έπειτα αυτό επεκτείνεται, και μιλάμε πρώτα για τον απλό πιστό, στην οικογένειά του, το πώς συμπεριφέρεται στα οικεία του πρόσωπα, και αν πούμε ότι τερματίζει εκεί και ότι δεν του είχε δώσει κάτι άλλο να κάνει, ο Κύριος θα έρθει να εξετάσει τι έκανε με αυτό που του έδωσε, που είναι το πιο απλό, που είναι ο σπόρος της σωτηρίας και το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν,
είναι ένας καιρός που μπορεί κάποιος να βρεθεί να μένει επανεξεταστέως ή να παίρνει προαγωγή. Ακριβώς. Μπορεί να έχει γράψει κάτω από τη βάση και να πρέπει να έχει μείνει μεταξεταστέως και να πρέπει να δώσει τα ίδια μαθήματα. Διότι αν ο κύριος του μιλούσε και έβαζε το δάχτυλό του σε πράγματα, αλλά εκείνος για κάποιο λόγο δεν ήθελε να ακούσει και ήθελε να κάνει τα δικά του ή άλλα πράγματα που νόμιζε, ο κύριος δεν είναι σε αυτά τα άλλα, αλλά είναι εκεί που έβαζε το δάχτυλό του και βεβαίως θα τον επιστρέψει σε αυτά που καίνε τη δική του την καρδιά. Πολύ ωραία. Ποιος άλλος έχει να κάνει ερωτήσεις στο Χάρη πάνω στο θέμα? Ακούω την Ντάνη. Λοιπόν, Ντάνη, μισό λεπτό, πες μας την ερώτησή σου. Θέλω να ρωτήσω το Χάρη να προσθέσω ένα εντάφιο που μου έδωσε ο κύριος. Παρακαλούμε, πες μας. Λοιπόν, είναι στην Αποκάλυψη 3.3. Πρέπει να το διαβάσετε. Να πάω. Είναι μία αποκάλυψη που μου έδωσε ο κύριος, πολύ σημαντική και νομίζω κουβάει προς αυτά. Λοιπόν, στην Αποκάλυψη 3.3 λέει, θυμήσου λοιπόν πώς παρέλαβες και άκουσες και φύλαγε τα και μετανόησε. Αν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θα έρθω εναντίον σου σαν κλέφτης και δεν θα γνωρίσεις ποια ώρα θα έρθω εναντίον σου. Αυτό? Ναι. Okay, η ερώτηση στο Χάρη, ή μάλλον αυτό ήθελες να πεις ή υπάρχει μια ερώτηση στο Χάρη? Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελες να πεις. Πολύ ωραία. Εντάξει, Ντάνη. Κάποιος άλλος που έχει να κάνει κάποια ερώτηση στο Χάρη? Εγώ δεν έχω ερώτηση, αλλά αν επιτρέπετε να πω το εξής, γιατί τα τελευταία λόγια του Χάρη μου αρέσαν πολύ, τα έζησα δηλαδή, έζησα κάτι παρόμοιο. Τελευταία, επειδή γνωρίζετε, έχω μετακομίσει και είναι ο άντρας μου, χρειάζεται μια ιδιαίτερη περιποίηση, οπότε ερχόταν στο μέσο και έλεγα, κύριε, τι κάνω τώρα εγώ εδώ? Και ο κύριος μου έλεγε σχεδόν κάθε μέρα, κάνε αυτό που σου έχω δώσει. Εσύ τώρα θα περιποιηθεί τον άντρα σου. Αλλά ήταν τόσο έντονο και ήξερα ότι ο κύριος παρακολουθούσε ότι έπρεπε αυτό που είχα μπροστά μου, έπρεπε να το κάνω με αφοσίωση, με όσο καλύτερο τρόπο μπορώ. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και με παρηγορούσε και μου έδινε δύναμη αυτό το πράγμα. Λέω, είναι κάτι που ο κύριος το έχει φέρει μπροστά μου και πρέπει εγώ να το εκτελώ με πίστη και αφοσίωση. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Και χάρηκα πολύ που άκουσα τον Χάρη και είπε κάτι τέτοιο. Ωραία. Κάποιος άλλος που έχει να ρωτήσει κάτι? Χάρη, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση ακόμα. Στο Λουκά 19 και 13 λέει το εξής. Και αφού κάλεσε 10 από τους δικούς του δούλους, τους έδωσε 10 μνές και τους είπε, πραγματευτείτε μέχρι ότου έρθω, το οποίο είναι μετάφραση του πραγματεύσαστε εν ο έρχομαι. Πες μας, κατά τη γνώμη σου, έχει σχέση με αυτό, ίσως όχι μόνο η φράση και όχι μόνο η λέξη, αλλά το πακέτο, όλη η παραβολή. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το θέμα το οποίο μας μίλησες? Απόλυτα έχει να κάνει, απόλυτα εφαρμόζεται και μόνο που έχει την φράση «μέχρι ότου έρθω». Ναι, ο Κύριος δίνει τις μνές, που αυτό περιλαμβάνει και φυσικά τάλαντα και πνευματικά χαρίσματα και κάποιους λόγους, πιστεύω, που δίνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ο Κύριος. Και ναι, υπάρχει ένα deadline, ένα χρονικό διάστημα που ο Κύριος έρχεται να δει τη διαχείριση που έγινε με τα δικά του δώρα, με αυτό που έγινε. Άρα λοιπόν, με τι συμβουλή θα μας άφηνες στο κλείσιμο, καθώς τώρα πρέπει να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση και καθώς μας έχεις, θα έλεγα, προφητεύσει ότι είναι καιρός επισκοπής, που σημαίνει ότι περιμένουμε ο Κύριος να εκφράσει τη δική του κρίση
για την πορεία μας εν Χριστώ και τον τρόπο που πραγματευόμαστε εν Χριστώ μέχρι τώρα, σύμφωνα με αυτά που μας έχει δώσει και σύμφωνα με αυτά που μας έχει ζητήσει να κάνουμε για Αυτόν, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και την προτροπή από την Τάνη ότι μπορούμε να μετανοήσουμε έστω και τώρα που είναι η τελευταία ώρα πριν την Επισκοπή, πριν ο ερχόμενος έρθει να ελέγξει πώς πραγματευόμαστε. Τι προτροπή, τι ενθάρρυνση, τι συμβουλή θα μας έδινες για να κλείσουμε? Μου ήρθαν δύο λέξεις, μαλακή και πρόθυμη. Να έχουμε μαλακές καρδιές, δεκτικές, ό,τι μας πει ο Κύριος, να είμαστε δηλαδή πρόθυμοι να το πράξουμε. Γιατί πράγματι είμαστε στη φάση που ο Κύριος έρχεται, κάνει την τελευταία εξέταση και μας δίνει μία ευκαιρία, ακόμα και την ίστατη ώρα, να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλο αυτιά, να ακούσουμε τον Κύριο και να είμαστε διατεθειμένοι και ευέλικτοι να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Έτσι ώστε να περάσουμε τη βάση, να πάρουμε την προαγωγή. Χάρη, σε ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ζητήσω, αν θέλει ο Φώτης, να προσευχηθεί για την ολοκλήρωση της παρουσίασής σου και το μήνυμα το οποίο μεταφέρει σε όλους μας. Θα ήθελα, Φώτη, εσύ να ευλογήσεις και να ζητήσεις τον καλό καρπό από την παρουσίαση αυτή του Χάρη. Πατέρα Ουράνια, σε ευχαριστούμε για αυτή την ευλογημένη βραδιά που είχαμε μαζί σου, μαζί με τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα στο Άγιο. Και σε ευχαριστούμε που με το που γιορτάσαμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, εσύ μας δίνεις νέα ζωή, μιλώντας μας το θέμα της επισκοπής, της επίσκεψής σου, για να μας δώσεις μια ακόμα ευκαιρία να κατανοήσουμε τι είναι και ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ίσως θα έπρεπε να διαφοροποιήσουμε την πορεία την οποία έχουμε δώσει σε αυτά τα πράγματα και να ευθυγραμμιστούμε πλήρως μαζί σου, έτσι ώστε εσύ να είσαι γεμάτος χαρά για την επιτυχή πορεία την οποία θελήσαμε να έχουμε μαζί σου στα πράγματα αυτά που μας έχεις δώσει όλο αυτόν τον καιρό. Και έτσι να κλείσει ένα επιτυχώς, σύμφωνα με τα δικά σου τα standards, επιτυχώς ένα κεφάλαιο της ζωής μας και της σχέσης μας μαζί σου και να ξεκινήσει ένα καινούριο κεφάλαιο όπου θα έχουμε αναλάβει μεγαλύτερα πράγματα, περισσότερες ευθύνες και για να δοξάζουμε το όνομά σου στη συνέχεια της πορείας της ζωής μας επάνω εδώ στη γη. Σε ευχαριστούμε για τον Χάρη, στον οποίο εσύ, ο οποίος είναι επικεντρωμένος φοβερά στη σχέση του μαζί σου, και στον οποίο αποκαλύπτεις αυτά τα οποία μας έδωσε απλόχερα και τον ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο όντας μέσα στην αγκαλιά σου καθημερινά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Άρα, σε ευχαριστούμε, σε ευλογούμε προτείνω σε όλους, διαβάστε το άρθρο του Χάρη που είναι στο Facebook, γιατί είναι ένα καταπληκτικό άρθρο.